Το περιοδικό Dynamic Sports έχει την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενεί και να παίρνει συνέντευξη τον κύριο Άρη Κραβαρίτη, ένα από τους πιο καταξιωμένους αθλητές και δασκάλους στην ιστορία του ελληνικού καράτε. Κύριε Κραβαρίτη, καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα. Κύριε Κραβαρίτη, θα ήθελα σας παρακαλώ να μου μιλήσετε για την πορεία σας στον χώρο των πολεμικών τεχνών. Η πορεία μου ξεκινάει πολλά χρόνια πριν, γύρω στα 45 με 50 χρόνια. Περίπου από 1970, ξεκινώντας πρώτα στον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Πανελλήνιο, τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, ξεκίνησα κάνοντας πάλι. Στη συνέχεια πέρασα στο πρόγραμμα, στο τμήμα της πυγμαχίας. Εκεί έφτασα, ήμουν ένας ενεργός αθλητής, σήμερα μέχρι και προεθνική ομάδα. Και από το 1975 και μετά ασχολούμαι με το καράτε. Έχω λάβει μέρος σε πολλούς αγώνες στο εσωτερικό και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αρκετές διακρίσεις, τώρα αυτά είναι κάπως γνωστά και από το 1992 και μετά ανέλαβα την Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών Κάτα και Κούμητε και την οποία θέση βεβαίως διατηρώ μέχρι τώρα. Μάλιστα. Κύριε Κραβαρίτη, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε την εξέλιξη του καράτε από τότε που ξεκινήσατε την ενεργό δράση σας έως και σήμερα. Ναι, είναι πολυμορφική η κατάσταση. Θέλω να πω δηλαδή το καράτε εξελίχθηκε πάρα πολύ σαν άθλημα. Εδώ πέρα αυτό έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Τα αρνητικά στοιχεία είναι ότι το καράτε έχασε το μεγαλείο του με την έννοια ότι δεν είναι πολεμική τέχνη αλλά είναι ένα άθλημα. Και από την άλλη μεριά βέβαια, το καράτε σαν άθλημα ήταν το λεωφορείο για να μεταδοθεί το καράτε σε όλο τον κόσμο. Εάν μιλήσουμε, απομονώσουμε και μιλήσουμε για το άθλημα καράτε, η εξέλιξη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Από τότε τουλάχιστον που έπαιζα αγώνες εγώ από το 1976, που ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε αγώνες διεθνείς μεσογειακούς αγώνες, μέχρι και σήμερα. Έχει περάσει σε στάδια, από διάφορα στάδια βεβαίως, με πολλές δοκιμασίες, αλλά εξελίχθηκε όμως και τώρα είμαστε στα πρόθυρα στο να γίνουμε Ολυμπιακό άθλημα, που αυτό είναι μια επιθυμία βεβαίως πολλών εκατομμυρίων αθλητών οι οποίοι ασχολούνται με το καράτε παγκοσμίως. Και νομίζω η θέση αυτή, το να γίνει το καράτε Ολυμπιακό άθλημα, ή μάλλον για να ακριβολογώ, το καράτε είναι Ολυμπιακό άθλημα, αλλά δεν είναι στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Έτσι. Λοιπόν, το να μπει και στο Ολυμπιακό πρόγραμμα από το 2020 που ευελπιστούμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι θα είναι βεβαίως μεγάλη ευτυχία και θα έχει ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη. Μάλιστα. Κύριε Κραβαρίτη, θα ήθελα να μου πείτε το βαθμό που κατέχετε και ποια είναι η αξία των Dan σήμερα. Ο βαθμός που κατέχω με απονομή είναι 7ο Dan. Και αυτό βέβαια δεν μπορώ να πω ότι με έχουν τιμήσει βέβαια η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε με το 7ο Dan. Αλλά για μένα, επειδή αισθάνομαι πάρα πολύ ενεργός στον χώρο αυτόν, δεν θα ήθελα να ήταν με απονομή, αλλά με κατόπιν εξετάσεων, πρακτικών εξετάσεων. Δεν ξέρω, έχω μια διαφορετική άποψη όσον αφορά την απονομή των Dan. Το παλιό καιρό η αξία των να πάρεις Dan ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Θα θυμηθώ και θα πω ότι το 1978 που έδωσα για πρώτον Dan, δώσανε περίπου 20 άτομα και περάσανε 2. Σήμερα δίνουν 100 και περνάνε 99. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει κάπως μειώσει την αξία του όσον αφορά το να λες ότι έχω 7ο Dan και τι αξία έχει, πώς ανταποκρίνεται δηλαδή στην πραγματικότητα σε τεχνική. Και δυστυχώς και σε μικρές ηλικίες ακόμα ενεργών δασκάλων ή καρατέκα, τον Dan γίνεται κάτω από το χαλί, κάτω από τις πόρτες, δίνουμε μεταξύ μας. Έτσι. Για μένα λοιπόν τον Dan έχει χάσει την αξία του. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Προσπαθώ με τον δάσκαλό μου και κάποιους ακόμα μεγάλους δασκάλους όπως τον Κώστα Κουβούση, τον κύριο Μπίκα και κάποιους ακόμα εμπάσχετος καταξιωμένους στον χώρο να κρατήσουμε ένα επίπεδο όσον αφορά την αξία των Dan. Αλλά πλέον δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα.
Κύριε Κραβαρίτη, η πορεία σας έως τώρα έχει δείξει και αποδείξει ταυτοχρόνως ότι ο σύλλογός σας είναι ένα φυτώριο πρωταθλητών. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μου μιλήσετε γι' αυτό. Ναι, θα ήθελα πρέπει να διευκρινίσω ότι εγώ δεν έχω σύλλογο υπό την έννοια ότι ιδιοκτήτης συλλόγου. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο έτσι, γιατί τα έχουμε μπλέξει. Εννοούσα, συγγνώμη, ότι στο σύλλογο που είστε προπονητής. Ναι, παράλληλα. Εγώ έχω μια. Σαν ιδιοκτήτης έχω ακαδημία, αλλά που συνεργάζεται με τον σύλλογο Σόκουκα, που από εδώ πέρα βεβαίως έχουν. Η ιστορία του ξεκινάει από το 1987 που ιδρύθηκε ο σύλλογος αυτός μέχρι και σήμερα και βεβαίως έχει αναδείξει πάρα πολλούς πρωταθλητές που έχουν κατακτήσει ίσως τις μεγαλύτερες θέσεις παγκοσμίως. Ξεκινώντας πιο παλιά από τον Θανάση τον Φυλαχτό, τους αδερφούς Καμπανούς και βεβαίως φτάνουν μέχρι τη σημερινή εποχή, τη σημερινή γενιά δηλαδή των πιο καινούριων παιδιών, όπως είναι ο Δημήτρης ο Τριανταφύλης, ο οποίος είναι δίπλα μου εδώ στη φωτογραφία, ο Γιώργος ο Τζάνος, οι οποίοι είναι προσωπικοί μου καθαρά μαθητές και αθλητές και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε την πορεία τους. Αλλά πέρα από εκεί όμως υπάρχουν πάρα πολλά άλλα παιδιά νέα, τα οποία έχουν και αυτά κατακτήσει θέσεις και μετάλλια σε μεγάλους αγώνες, δεν μιλάω για τα πανελλήνια πρωταθλήματα μόνο. Και βεβαίως μέχρι και πέρυσι πρόκληση ο σύλλογος εδώ στην γενική βαθμολογία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ήταν πρώτος σύλλογος. Μάλιστα. Κύριε Καμπαρίτη, θα ήθελα να μου μιλήσετε, να μου πείτε ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία διέπουν τον χαρακτήρα ενός υποψήφιου πρωταθλητή. Είναι πολύπλοκο, είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Δεν αποτελεί μόνο ένα πράγμα το κάποιος να έχει ένα φυσικό ταλέντο σωματικό. Για να γίνει ένας πρωταθλητής συνδυάζονται πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να, να έχει φοβερή πειθαρχία. Πέρα από τις σωματικές ικανότητες που αυτές βελτιώνονται πάρα πολύ με τις προπονήσεις, αλλά βασικά πρέπει να έχει ψυχή ο αθλητής και να έχει στο νου του τι πρέπει για να μπορέσει να κατακτήσει μεγάλες θέσεις, θα πρέπει να κάνει πάρα πολλές θυσίες. Αυτό λοιπόν και σε συνδυασμό βέβαια με τα προγράμματα και τη χημεία που υπάρχει μέσα με τον δάσκαλό του και τον αθλητή, που πιστεύω αυτή η σχέση βέβαια είναι αθίδρομη, γιατί πρέπει να παίρνει και ο δάσκαλος από τον αθλητή του και ο αθλητής από τον δάσκαλο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να, να συνυπάρχουν. Διαφορετικά, αν ο ένας μόνο προσπαθεί να πάρει από τον άλλον, πιστεύω ότι αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα συμβαίνει όταν υπάρχει μια πολύ αρμονική συνεργασία αθλητού και προπονητού. Μάλιστα. Κύριε Καβαρέτη, πιστεύετε ότι το καράτε θα χάσει το μεγαλείο του, όπως αναφέρατε πριν, εάν γίνει Ολυμπιακό άθλημα? Ναι. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο. Βεβαίως, είπα και πριν ότι το μεγαλείο του καράτε στηρίζεται, στέκεται εκεί που λέγεται πολεμική τέχνη. Η μαχητική τέχνη, αν θέλετε. Μπαίνοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και άλλα μαχητικά αθλήματα τα οποία έχουν μπει στους πολεμικές τέχνες, μάλλον που έχουν γίνει Ολυμπιακά αθλήματα, έχουν χάσει λίγο το μεγαλείο τους. Πιστεύω όμως ότι άνθρωποι που ασχολούνται και αγαπάνε το καράτε σαν πολεμική τέχνη, που είναι κάτι περισσότερο από κλωτσές και μπουνιές, όπως να έλεγε κάποιος, και αγώνες και μετάλλια κτλ., είναι κάτι περισσότερο. Εάν λοιπόν εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο εκεί πέρα, τα πράγματα θα υπάρχει μια ισορροπία. Και το ελπίζω αυτό για το μέλλον, έτσι, για να μην χαθεί τελείως πραγματικά η τέχνη του καράτε. Και ναι, νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει, δηλαδή ότι θα γίνει Ολυμπιακό άθλημα, πιστεύω ότι θα βοηθήσει, εφόσον αυτό που έλεγα πριν και για τους μαθητές, υπάρχει αυτή η σχέση πολεμικής τέχνης και αθλήματος που πρέπει να είναι παντρεμένο. Μάλιστα. Κύριε Καβαρίτη, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τη συνέντευξη. Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε υγεία και πολλές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δίνω και ένα χαιρετισμό στους θεατές, ακροατές της εκπομπής σας, του περιοδικού.
Λοιπόν, και καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.